Ο Γιάννης ο Τζούμας είναι μαζί μας, ο οποίος έκανε και το σχετικό ρεπορτάζ το βράδυ στην περιοχή της Κατάβασης, εκεί όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Γιάννη, ακούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε τυχεροί. Αυτό να το σημειώσουμε κάπου, γιατί καμιά φορά... Όχι και απλά τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ναι. Παίζει ρόλο η τύχη τελικά, γιατί θα μπορούσε η φωτιά να καίει ακόμα και να είναι στην προοχή των Καρδαμίλιων, της Λαγκάδας, να σβήσει στη θάλασσα. Μας ευνόησε πάρα πολύ ότι ήταν από ανύπαρκτη έως πολύ χαμηλή η άνεμη εκείνη την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Και επίσης δεν είχαμε και πολλά μέτωπα πυρκαγιάς ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι. Από την άλλη πάλι φαίνεται ότι είμαστε αδιόρθωτοι όσον αφορά την πρόληψη. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, και αυτό δεν το αποκλείει κανείς. Αλλά δεν είναι και το πιο ψηλικό του κόσμου να προσκρούσει ένα αυτοκίνητο πάνω στο βράχο και να αρπάξει αμέσως φωτιά όλος ο λόφος. Δηλαδή, δείχνει ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε όλοι μας, ότι δεν υπάρχει καθόλου αποψήλωση, δεν υπάρχει καθόλου καθαρισμός των δασικών πυρήνων, εκτός ελαχίστων, και ότι το φρήγανο είναι μισό μέτρο κάτω. Με αποτέλεσμα, είναι στην ουσία μπαρούτι απλωμένο. Αυτό φάνηκε και με μία πρόσωση αυτοκινήτου, η οποία βέβαια δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά πρέπει να ελεγχθεί. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί. Που το κομμάτι που έχει να κάνει με το τροχιό και με την πρόκληση της πυρκαγιάς είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται ούτως ή άλλως από δύο υπηρεσίες, και από την αστυνομία, αλλά και από την πυροσβεστική, και η πληροφόρηση λέει ότι θα οδηγηθεί και στον εισαγγελέα ο οδηγός. Η απορία μας όμως βέβαια μας είναι, για να το πω για άλλη μια φορά, ότι εντάξει, αυτά επαναλαμβάνω μπορούν να συμβούν. Αλλά δεν μπορούσαμε εμείς να είχαμε καθαρές στρατιστές αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες πηγαίνουν στο Γιαννάκι και που βάλαμε το στρατό δύο τα ξημερώματα να πάει να το κάνει. Δεν μπορούσε να πάει μέρα ο στρατός. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί στοιχειώδη μέτρα. Αυτά στο κομμάτι της καταστολής λες τώρα. Όχι, της πρόληψης. Ναι. Της πρόληψης. Δύο τα ξημερώματα, άνοιγε το δρόμο. Ναι, ήρθαν τα γκρέτα του στρατού και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες. Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Καμπούρης, πρώην πρόεδρος του Βερβεράτου, ο οποίος παρενέβη το πρωί στο ραδιόφωνο και λέει: σε αυτή την περιοχή, περπατήσαμε πρόσφατα, γιατί πήγαμε και στην Αγία Μαρκέλα, δεν έχουν καθαριστεί τα πρανή των δρόμων. Επίσης, είπε, και όλες οι αντιπυρικές επίσης δεν έχουν καθαριστεί. Και σε τελική ανάλυση, τι να σου είναι η ευθύνη, Γιάννη, για να γίνουν αυτά? Βασικά, και όταν μας, έρχεται η αυτοδιοίκηση και σου λέει ότι εγώ εντάξει έχω την ευθύνη, αλλά δεν έχω τις απαιτούμενες πιστώσεις για να το κάνω. Νομίζω, είπα και το πρωί στο ραδιόφωνο, Χριστίνα. Είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Ναι, αλλά από την άλλη πάλι έλεγα, πάλι σκέπτομαι και λέω, εφόσον είναι έτσι η κατάσταση, μήπως αυτές οι ομάδες δασοπυρόσβεσης, οι οποίες κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Να σου πω κάτι, Γιάννη, μπορούμε όμως όλα να τα εναποθέτουμε στο φιλότιμο και στον εθελοντισμό? Δεν μπορούμε. Δηλαδή, ως Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, δεν πληρώνουμε λίγα. Μισό χρόνο οι εργαζόμενοι πληρώνουν φόρους. Τρίτη φορά στο και λέω. Παραπάνω. Η άποψη δηλαδή, μου είναι αυτή, δεν μπορούμε. Πού πάνε αλλά αυτά θα καούμε. Εδώ είναι το θέμα. Και το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Εάν η φωτιά αυτή, γιατί κάθε φορά αυτό σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Αν η φωτιά αυτή δεν ήταν στην Αμανή, δεν ήταν στην Κατάβαση, αλλά ήταν στα νοτιόχωρα, πώς θα μιλάγαμε σήμερα? Αν δεν είχαμε να κάνουμε με πεύκους, δεν το βάζω. Βάζεις και το κομμάτι της οικονομικής παραμέτρου. Πέρα από την παράμετρο της φύσης, που δεν αντικαθίσταται βέβαια, έτσι. Ζημιά στο περιβάλλον. Άρα η αποψήλωση δυστυχώς παίζει μεγάλη σημασία και φαίνεται ότι η πρόληψη δεν υπάρχει. Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε εν κατακλείδη πολύ τυχεροί αν τη βγάλουμε με τη φωτιά αυτή. Συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι αυτό το τελευταίο. Να συνεχίσουμε με άλλες κρίσεις.